Συγγνώμη. Δεν πειράζει, Δεσποινής. Έχω συνηθίσει σε αυτό το σπίτι να βλέπω διάφορες αρχές. Αρχές λέγοντας. Συνδολοφορούσες. Πιστικιά με την εχθρό μου. Καλημέρα, Μανδούλη. Τώρα ξύπνησα. Ο κύριος είναι θείος σου. Όσο εσείς είστε του κατηχητικού. Παλιές μαθητές είμαστε, κοπέλα μου, και ούτως υπήν φίλοι. Αλλά και στο δημοτικό για θείο μου τον περνούσαν. Ο Κωνσταντίνος είχε πάντα αυτό τον κερονισμό. Όχι όπως άλλοι που έχουν εκφυλοπαιδισμό. Θα φτιάξω καφέ, να φτιάξω και για εσάς. Και θα πιω εγώ καφέ από κούπα που έχουν αγγίξει τα χεράκια σας, τα οποία όλοι γνωρίζουμε τι αγγίζουν συνήθως. Τι λέει αυτός? Έχει βυζαντινό χιούμορ, μωρό μου. Ω, καλώς την ετέρα, γκαρσόνα. Μην με λέτε συνέχεια γκαρσόνα, κύριε Βυζαντινό τέτοια μου, γιατί αυτό είναι προσωρινό. Αυτό τον καιρό μελετάω κι εγώ αρχαία τραγωδία. Ο Άγιο Φως του ουρανού! Και εσύ, Αγέρα, πολλόγυρα ζώνης! Τη γη, πώς σας φαίνομαι? Δηλαδή αρχίζω να νοσταλγώ το βιολιστή της Ελένης. Παραχώρησε το σπίτι για... Α, κύριε καθηγητά, δεν μας τα είχατε πει αυτά. Σοβαρός, αλλά είστε και κρυφοπηδίκουλας. Δέσποινα, η λάστιτε τις αμαρτίες ημών. Τι λέτε, βρε παιδιά, πού είναι ο Μάγος? Καλή, εσείς δεν κρατιέστε. Εγώ να πηγαίνω. Δεν θα τα πιστεύει η Ελένη. Με τίποτα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Να σου πω, μη μου ζητήσετε να κάνουμε τρίο. Μάλθε! Παιδιά, τι έγινε, όλα εντάξει? Ο Άγιο! Τι έπαθες, Κωνσταντίνε? Μου ένα μπουκάλι χλωρίνη. Τι να το κάνεις? Να το πιω, πως θα κολλημάρω το στόμα μου, καταλαμένε. Δώσ' μου λίγο την Πέγγι. Η Πέγγι, ως γνήσια φίλη της Ελένης, απεδείχθη γουρούνα νούμερο 2 και δεν έχει φανεί ακόμα. Α, τι γουρούνα! Λυπάμαι, Δεσποινής Βλαχάκη, αλλά πρέπει να πάω να ανοίξω την πόρτα. Φαίνεται ήρθε τελικά η κομπάρσα που στο μέλλον θα γίνει κομπάρσα. Να έρθεις και εσύ το συντομότερο. Είστε απαράδεκτοι, Δεσποινής. Όταν αναλαμβάνετε κάποιες υποχρεώσεις, πρέπει να είστε και σε θέση να τις βγάλετε εις πέρας. Sorry, κύριε Βυζαντινό τέτοια μου, αλλά με ειδοποίησαν για ένα casting. Άκου σενάριο. Χαρούμενη εγώ που έχω αστράψει το σπίτι μου με το νέο καθαριστικό Ξακ Σπρέξ. Χορεύω ανέμελα με τον κουβά και τη σφουγγαρίστρα. Πετάω τον κουβά στον αέρα. Σου έχει τον κουβά στο κεφάλι, μένεις ξερή και ησυχάζουμε όλοι. Λαμπάδα έχω γίνει! Κάψε με! Να πάτε αλλού να καείτε, πυρομανείς! Αδιάντροπε και εσύ, ξετσίποτη, που αποφασίσατε να βγάλετε τους οφθαλμούς σας μπροστά στο μωρό! Συγγνώμη, κύριε Βυζαντινό τέτοια μου, αλλά παρασυρθήκαμε. Εντάξει, είναι πολύ μωρό, δεν καταλαβαίνει. Εντυπώνονται στο υποσυνείδητο αυτές οι εικόνες, Δεσποινής, και θα της δημιουργηθούν παιδικά τραύματα που θα την καταδιώκουν σε ολόκληρη τη ζωή της. Και ποιος ξέρει που θα καταλήξει, πιθανόν στον έσχατο εξετελισμό, να πηγαίνει στα δοκιμαστικά και να πετάει κουβάδες στον αέρα. Hello, girls! This is my friend Konstantinos. How do you do? I hope you'll find our country interesting. I suppose you visited Acropolis, Benaiki Museum, and the Temple of Poseidon at Sunio. We visited Pyramids, Plasoda, and Kalua. Υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι Plasoda και Kalua. Άστε ρε Κωνσταντίνε τώρα τις παπαριές, μην τις ξενερώσουμε τις κοπέλες. Και για να δεις δηλαδή τι καλός φίλος είμαι, διάλεξε όποια θες. Τη θεία. Ω! Η κακοποιός που θέλει να γίνει ηθοποιός. Δεν κατάλαβα. Ναι, κοπέλα μου, γιατί ηθοποιός ως γνωστόν ποιεί τα ήθη. Εσύ κακοποιείς τα ήθη. Ξέρω από πού προέρχονται τα νευράκια. Σας πονάει το δοντάκι σας, κύριε Βυζαντινό, τέτοια μου. Το δοντάκι μου να με πονάει? Όχι, ένα τραπεζίτη που με ενοχλούσε τον σφράγισα προχθές. Μη μου κάνετε εμένα το σημείτι. Το ποιον? Τον Κινέζο. Θα σου το πω με τρόπο. Σε ποια ηθοποιόπουλα σφούμαρα ότι έχεις αποκλειστική σχέση μαζί της? Στη Μιμή Ντενίση. Α, και σε αυτήν. Καλά, θα σου το πω αλλιώς. Σε ποια άνεργη ηθοποιό που δουλεύει σε ίνο πνευματοποτείων πουλάς φούμαρα ότι έχεις αποκλειστική σχέση μαζί της? Τι! Για ποια μιλάς, ρε, για την Μπέκη, μιλάς! Σκεπάσου, βρε κοπέλα μου! Σκεπάσου τα πουδιά σας! You'll catch a cold, my dear! Τι τη σκεπάζεις με κουβέρτα, ρε Κωνσταντίνε! Στριπτιζές είναι η κοπέλα, δεν είναι σεισμόπληκτη! Εμένα πώς θα μου δώσετε συγχαρητήρια, κύριε Βυζαντινό τέτοια μου, γιατί εγώ στόλισα το δέντρο. Ξέρω ότι είστε των παραδόσεων. Τόσα ξέρεις, τόσα λες, θεατρίνα. Η Ελληνοορθόδοξος παράδοσης λέει ότι τα Χριστούγεννα στολίζουμε καράβι. Κύριος Κωνσταντίνος Κατακουσβινός, η κυρία Μιράντα Παπαδοπούλου. Σαν τα μπισκότα. Αυτά τα μπισκότα πρέπει να αλλάξουν όνομα.
Γιατί τα τρώνε και παιδάκια. Τι εννοείται. Ξέρεις, ο Κωνσταντίνος έχει ιδιότυπο χιούμορ. Άλλωστε έφευγε. Φαντάζομαι ότι θα τα ξαναπούμε εφόσον έχουμε κάτι κοινό. Τι κοινό μπορεί να έχουμε εμείς οι δύο, κυρία μου. Είμαστε και οι δύο στενοί φίλοι του Μάνθου. Όχι ακριβώς. Εγώ δεν έχω σεξουαλικές σχέσεις μαζί του. Τι! Κωνσταντίνε! Είσαι πολύ. Εσύ είσαι πολύ διεστραμμένος. Και εσείς, κυρία μου, δεν υστερείτε. Διότι ο γάμος είναι ένα ιερό μυστήριο το οποίο άνθρωποι σαν εσάς εξευτελίζουν ξεχνώντας ότι την ημέρα της κρίσεως. Όχ, ρε Κωνσταντίνε, όχ! Ακόμα και ο Χριστόδουλος είναι πιο χάλια από σένα. Μα γιατί του το είπες, βρε Μάνθο? Θα το καταλάβαινα, κυρία μου. Διότι όλες οι γυναίκες που μπαίνουν σε αυτό το σπίτι μπαίνουν για ένα και μόνο σκοπό. Ο οποίος δεν είναι να φάνε μπισκότα. Αχ, μάνα μου, ετυχουρομάνα μου. Εγώ το πιστεύω. Ούτε εγώ το πιστεύω. Φεύγω από την κασόνα Α και πέφτω στην κασόνα Β. Όπου και να πάω, η καρσόνα με πληγώνει. Που θα έλεγε και ο Σεφέρης. Όχι μπροστά στον κύριο καθηγητή. Εκτός και αν το αρέσει να βλέπει. Κυρία μου, είστε τα μάλα ανήθικη. Μην ξεχνάς ότι είναι παντρεμένη γυναίκα. Εγώ δεν το ξεχνάω. Εκείνη το ξεχνάει. Ελάτε, κυρία μου. Τελειώστε το ποτό σας και επιστρέψτε στην οικία σας και στο σύζυγό σας. Μη σας παρασύρει αυτός ο ερωτοέκφυλος. Δεν με παρασύρει. Εγώ τον παρασύρω. Ώστε είστε σκεπτόμενος άνθρωπος, κυρία μου. Μήπως να σας κάνουμε και ακαδημαϊκό. Μήπως να εκδώσετε το εγχειρίδιο συζυγικής απιστίας και να πάρετε τον Νόμπελ Μιχαλίδας. Ελάτε τώρα, κυρία καθηγητά. Γιατί από τότε που τον δημιούργησε γίνεται το κραξεσκίσματος. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Αρκετές σχηδαιότητες ακούω στο σπίτι από μια Ελένη. Δεν θα τις ακούω τώρα και εδώ από μια Μιράντα. Αχ, πολύ ωραία. Έτσι μ' αρέσει να με λέτε με το μικρό μου. Όπως να σας λέω, Κωνσταντίνο, Κώστα. Ιντίνο. Ούτε ντίνο, ούτε κδίνο. Μην πλησιάζετε, ρε κυρία μου, σας παρακαλώ. Σε εγώ τα γυαλάκια σου. Μάνθα, παλιόμουτρο, έπιασα. Ποια είναι αυτή? Σηκωθείτε επιτέλους από πάνω μου, κυρία μου. Δεν εσχύνεστε, παντρεμένη γυναίκα. Καλά, δεν το πιστεύω. Βυζαντινό τέτοιος. Να συστήσω λοιπόν εγώ το κορίτσι μου. Η κυρία Μιράντα Λατίνη. Έλα, σταμάτα, αγαπούλα μου. Μιράντα Παπαδοπούλου. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Αχ, πάλι φιλιά! Πού είναι το ληστερή να κάνω καμιά γαργάρα τουλάχιστον? Τα λαβαίνω! Γιατί κι εγώ έτσι ζηλιάρα είμαι μαζί του! Σπάνω πια οι ασπασμοί, γιατί θα αρχίσουν οι σπασμοί! Hello, girls! Come in! Hello, hello, how are you? Hello, the last one! Τσα! Τι είναι όλες αυτές, ρε Μάρθο? Είναι κάτι τουρίστριες που γνώρισαν στο Σύνταγμα, Κωνσταντίνε. Μα εσύ είπες ότι τίνεις προς το μοναχισμό. Ε, τίνο είπα, δεν έγινε ακόμα μοναχός. Μα αυτό δεν είναι τίνο, αυτό είναι Μύκονο. Εγώ είμαι Σύση, εσείς είστε? Αναμένος. Ποιος είστε? Είστε ο πολιτός φίλος του Μάνθου, ο καθηγητής, ο ιδιόρυθμος. Συγγνώμη που παρέλειψα να συστηθώ. Κωνσταντίνος Κατακουζινός. Αλλά τόσο ιδιόρυθμος, δεν το περίμενα. Πάντα θα το βρίσκω πολύ χαριτωμένο. Χαριτωμένο, ευχαριστώ Δεσποινής που σε λένε να τα ακούσεις. Τι χαριτωμένο που τα λες, τι αστεία που τα λες. Αστεία. Πώς με προσβάλλετε, Δεσποινής, γνωριζόμεθα? Με τη βιβλική έννοια της λέξης. Λοιπόν, έχω γνωρίσει θερμούς εραστές, αλλά σαν και σένα ηφαίστειο, κρακατόα, φίλαμε, κρακατόα μου. Σας παρακαλώ πολύ, πολύ, Δεσποινής. Ελπίζω να ισχύει αυτό που μου είπες, ε. Γιατί μονή πεντέλης εννοώ. Ότι θα αποσυρθώ. Ότι θα παντρευτούμε. Χριστός, μ' αρέσει που το πρωί είσαι σοβαρός. Και το βράδυ γίνεσαι γκουσγούνης. Γκουσγούλης. Ένας καθηγητής της φιλοσοφικής. Είσαι ο άνθρωπος της ζωής μου. Δεν το πιστεύω. Τον βρήκα. Δεν το πιστεύω. Τον βρήκα. Να φύγω. Να φύγω. Καλησπέρα. Ω, τι ευχάριστη έκπληξη. Μάνθο, η καρσόνα μου. Δεν ήρθε την κατάλληλη στιγμή? Ποια κατάλληλη στιγμή? Ο Μάνθος μόλις μου έλεγε μακάρι να χτύπαγε τώρα η πόρτα και να μπαινε μέσα η Πέγγι μου. Αλήθεια, Μαθουλίνη μου. Καλέ, εδώ μου έλεγε να σας παντρέψω. Το πιστεύω. Μάνθο. Ποιος να είναι, ποιος να είναι. Όποιος και να είναι θα του πούμε να φύγει αμέσως για να μην διακόψει αυτό το τρυφερό τετατέτ. Η μικρά, η πάρα πολύ μικρά Μάνθο Μερούλα. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Ήρθα να πάρω τα κοινόχρηστα από τον κύριο Μάνθο. Θα δώσω εγώ τα κοινόχρηστα στη Μερούλα και μου τα δίνει αργότερα ο γερο Μάνθο. Μερούλα, από εδώ η Δεσποινή Σπέγγι, αραβωνιαστικά του γεροξούρα. Αντίο, κουμπάρε. Με 18χρονο ετοιμάζεστε να βγείτε, Δεσποινή Βλαχάκη? Αχ, ρε Βυζαντινό, τέτοια υποκρίτα, ρε. Παρντών. Τίποτα, τίποτα. Φεύγω για να μην το ανοίξω. Ντροπή σου! Εσένα, ρε, ντροπή σου που τολμάς και τα βάζεις με την Ελένη, ενώ την ίδια ώρα πηγαίνεις στο σπίτι του Μάνθου γιατί έχεις βάλει στο μάτι τη 17χρονη γειτόνισσα.
Καλησπέρα, Φεδρέδον Ζουάν. Πάψε κοκόσμο. Πώς είστε, κύριε καθηγητά? Όπως βλέπετε, είμαι πολύ καλά ντυμένος γιατί έχει ακόμη ψύχρα. Εσάς πάλι σας πήρε η άνοιξη. Και όταν τσιτσιδώνεστε, Δεσποινής, δεν αλλαλογίζεστε ότι πρέπει να είστε κόσμοι αυτές τις άγιες ημέρες? Κόσμια είμαι. Όλες οι κοπέλες έτσι ντύνονται σήμερα. Βέβαια. Σήμερον γέμισε ο κόσμος από τις εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσες γυναίες. Και δεν μου λες, Μάρθο, μήπως πριν κάνατε σεξ? Μάρθο, έλα μαζί μου αμέσως στην εκκλησία να κάνεις μετάνοιες. Έλα! Αφήστε τον, κύριε καθηγητά. Τι συνάλλει αυτή η συνάμερη κουνάμενη, Μάρθο? Καλά το είπα. Ηλαρός άνθρωπος. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Όχι, καλησπέρα, Δεσποινής. Ο κόσμος δεν λέει καλησπέρα τέτοια ώρα, λέει καληνύχτα και πάει για ύπνο. Μα και εγώ για ύπνο ήρθα. Είχαμε πριν μια οικογενειακή υποχρέωση, ξέμπλεξα και ήρθα να κοιμηθώ με το Μανθούλη. Αφού εγώ θα κοιμηθώ με το Μανθούλη. Τι, θα κοιμηθούμε κι τρεις? Εγώ δεν το δέχομαι. Ναι, γιατί εγώ πετάω τη σκούφια μου. Ω, φιώνα, μοναδική μου αγάπη, ήρθες. Τότε να φύγει, Δεσποινής, που είναι γυναίκες. Όχι, δεν είναι σωστό τώρα που ήρθε. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου. Τι φοβίζει, λέει αυτός Μάνθο? Τίποτα, θα σου εξηγήσω μετά, δεν είναι. Ακόμα χάγατε συνέχεια. Και μόλις πήγα να αποκοιμηθώ, ανάψατε τα φώτα με τα περισσής άνεσης. Πεινάσαμε, κύριε καθηγητά. Εσείς μετά τον έρωτα δεν πεινάτε? Τι του λες, Δρευτιώνα, κι εσύ? Ζητώ συγγνώμη, αλλά τώρα θα σας αποζημιώσω γιατί είμαι καταπληκτική μαγείρισα. Λοιπόν, θα φτιάξω μια μακαρονάδα με 4 τυριά, μπέικον και κρέμα γάλακτος να γλύπετε τα δάχτυλά σας. Δηλαδή, αν δεν πεθάνω από αποτροπιασμό για τις ανηθικότητες που λαμβάνουν χώρα εδώ μέσα, αν δεν πεθάνω από αϊπνία, θα πεθάνω οπωσδήποτε από χοληστερίνη. Κωνσταντίνε, γνωρίζεις τη μοναδική μου αγάπη? Ποια από όλες? Τη Λίλα. Έχω κι άλλες, άρε Κωνσταντίνε, με τις πλάκες. Έχω κι άλλες. Όχι. Από πού και σπουδάξεις εσύ κι άλλες? Τι είσαι, καλά σεξομανής είσαι? Δεσποινής Λίλα, θερμά συγχαρητήρια. Επιλέξατε τον άντρα το σωστό για οικογένεια. Πράγματι, ο Μάνθος μου είναι πολύ της οικογένειας. Συνέχεια μου λέει πόσο πολύ αγαπάει τα μωρά. Ναι, αλλά ποια μωρά? Τα μωρά όπως τα εννοείτε εσείς ή όπως τα εννοεί ο ελαφρολαϊκός τροβαδούρος που λέει όλα τα μωρά στην πίστα? Τι πράγμα? Τίποτα, μωρέ. Εγώ πάντως, αν πεινάτε, μπορώ να σας μαγειρεύσω κάτι. Τη σπεσιαλιτέ μου. Σπαγκέτι με θαλασσινά, αλλά βόγκολε. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχουμε ακόμη από τις άλλες που βόγκολε χθες το βράδυ. Κωνσταντίνε! Τι, Κωνσταντίνε? Είναι η Παφιώνα. Ποια είναι η Φιώνα? Τι θέλετε, ατάλλαντη θεατρίνα, και με διακόπτετε ενώ εργασίας? Συγγράφω μέσα. Εδώ συγγράφετε, αλλού πηγαίνετε και ξεμπουρδελεύεστε. Τι? Τι συμβαίνει, Δεσποινής? Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας. Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής? Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το Μαθούλι μου. Ιησούς Χριστός, Νικά. Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά. Μα τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χυδαία και απρεπέστατοι. Περάστε έξω, σας παρακαλώ. Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Ορίστε, καληνύχτα. Εσύ ποια είσαι, παιδί μου? Η Ταλαντούχα. Ελένη, μάζεψε όλους τους ταλαντούχους και δρόμο. Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Μάνθο μου, πώς πέρασε στην Γκριλανδία, πώς πήγαν οι business? Από ό,τι μου είπαν κάτι πιγκουίνι, απέδωσε η συνεργασία τους με τον Μάνθο. Είναι και ο κύριος καθηγητής εδώ? Όχι, είναι και ο κύριος καθηγητής εδώ. Είναι μόνο εδώ. Κι όσο είμαι εγώ εδώ, εσείς γλυκιτάτη και ημίγυμνη, Δεσποινής, γιατί αν αυτή η φούστα δεν μπήκε στο πλήσιμο ντροπή σας, θα είστε αλλού. Η γραφικότητά σας καμιά φορά μου δίνει στα νεύρα. Μάρθο, θα μείνει πολλή ώρα εδώ αυτή η γλωσσού. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, τώρα έρθει η κοπέλα. Άλλωστε έχω να τη δω και μέρες. Ναι, γιατί εσύ ήσουν και με τους Εσκιμώους. Φίλησέ τη λοιπόν όπως οι Εσκιμώοι, τρίβοντας τη μύτη σου πάνω στη δική της. Γιατί τα άλλα φιλιά, τα χλάπα χλούπα, εγώ τα παγορεύω εδώ μέσα. Και να πηγαίνει η κοπέλα. Όχι να πηγαίνει η κοπέλα, να πηγαίνεις εσύ, Κωνσταντίνε. Να πας σε καμιά εκκλησία να ακούσεις καμιά δέηση. Μα, και να σας αφήσω εδώ μέσα να βγάλετε τα μάτια σας. Μα μόλις θυμιάθησα, δεν είναι πρέπον? Αυτό μυρίζει. Και εγώ νομίζω ότι ο Μάνθος μου έβαλε αισθησιακά αρώματα για να με φτιάξει. Είστε σαχλοκόδων, Δεσποινής. Λαϊκιστή τσακλοκούδουνο. Για να σας πω. Ηρεμήστε, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Κωνσταντίνε, σε κατα... Πώς να επιστρέψω, αφού κινδυνεύει η ζωή μου? Τι λέει, Μάνθο? Κάποιος θέλει να το σκοτώσει. Μόνο ένας? Φιώνα, Κωνσταντίνε. Καλέ, με τρομάξατε. Ότι σα χτύπαγα το κουδούνι. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Δημιουργώ αυτή τη στιγμή, Δεσποινής. Που είναι να στέκεστε δίπλα στον Έλληνα Προύστ. Τον ποιο? Δεν γνωρίζετε ούτε τον Μαρσέλ Προύστ. Προύστ! Δεν είμαστε καλά. Α, είναι και ο κύριος καθηγητής εδώ. Όχι απλός καθηγητής. Τολμώ να πω και υποψήφιος για τον Νόμπελ
λογοτεχνίας. Τι? Έχει καρακαταψωνιστεί. Ο φίλος μου, ξέρεις, γράφει ένα αριστούργημα. Τι μυθιστόρημα? Ιστορικό μυθιστόρημα. Με ίντρικες, φόνους, έρωτες, αλλά όλα αυτά δοσμένα ποιοτικά. Α, σαν την Μπάρβαρα Κάρτλαν που γράφει τα ιστορικά Άρλεκιν. Πολύ πιασάρικο. Δεν ξέρω αυτή τη λέξη. Δεν θέλω να ακούω αυτή τη λέξη. Πώς το βρήκατε? Συγκλονιστικό. Εσύ δεν ξέρω, πάντως εγώ συγκλονίστηκα. Πώς, αφού είμαι ακόμα συγκλονισμένη. Αυτό που δεν έχω αποφασίσει είναι με ποιο τρόπο θα προσπαθήσει ο Κοροπαλάτης να δολοφονήσει εκ νέου την Καρσόνα. Εγώ πάλι όσο διαβάζατε σκέφτηκα πολλούς τρόπους δολοφονίας. Τι κάνετε κύριε Βυζαντινό τέτοια? Εσείς τώρα Καρσόνα Εβί, τι σχέση έχετε με την Αγγλία? Τι λέει καλά αυτό? Άρε κερατά. Γιατί το λέτε κερατά, κύριε Βυζαντινό, τέτοιε? Α, το κερατάς. Ναι, αυτό είναι μια λέξη που εγώ τη χρησιμοποιώ σαν χαϊδευτικό. Σε όλους τη λέω. Να, και εσάς τώρα μπορώ να σας πω κερατού. Γελάσαμε. Joanna, my love, we leave immediately. Whatever, I love you forever. But. Μου χρωστάς κερατά. Πέγγι, μοναδική μου αγάπη! Μάνατο, μοναδικό μου καθή! Και το φασκόμηλο του κυρίου Προφέσορ. Α, γύρισε! Δεσποινής Ιωάννα, για έλατε εδώ, πού πάτε? Ελάτε εδώ, αγαπητοί μου, μου είστε πολύ συμπαθείς. Ελάτε σημά μου. Μα εσείς μέχρι χτες με λέγατε σαχλοκόδων. Ναι, μπορεί να είστε σαχλοκόδων, αλλά είστε σαχλοκόδων γουρλού. Και αυτό σα προσδίδει άλλη αξία. Ελάτε, καθίστε εδώ. Ναι, μισό λεπτό να... Ούτε εν τέταρτο του λεπτού. Καθίστε εδώ, 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 εδώ. Είσαι εσύ, ρε παιδάκι μου. Πω. Δεν λέω, γιατί άμα πω μπορεί να θυμώσει το γούρι μου και να φύγει. Οπότε το χαϊδευτικό του Τατιάνα είναι Πέγγι. Τατιάνα, Πέγγι. Μα αγαπουλίνη τη μητέρα σου, Βρεμάνθο. Αγαπουλίνη. Αμάν, Βρεμάνθο, πια αυτό το ειδηπόδιό σου. Τι θέλεις τώρα, να θυμώσει το γούρι μου και να φύγει? Αποσύνδεσαι το τηλέφωνο και παίξε! Είναι, ρε Κωνσταντίνε, παίρνα. Μόνο εσύ, Μάρθο. Τι ρωτάω τώρα. Τι κάνετε, Καρσόνα, εδώ? Εγώ καλά είμαι. Εσάς σας βλέπω λίγο φορτωμένο. Τι θα πει φορτωμένος, δεν ομιλώ την Αργό. Το πλήστον που δίναμε να είπω είναι γαμό το παλιό φιλό μου, γαμό! Έχασα. Τι χάσατε? Την έναρξη. Άντε, Δεσποινής, πηγαίνετε τώρα, θέλω να μιλήσω κατηδίαν στο φίλο μου. Δεν το πιστεύω. Τι θράσος είναι αυτό? Δεν φτάνει που μας διακόπτετε τη στιγμή που θα κανονίζαμε το γάμο μας. Αγαπητά μου, πήγαινε σε παρακαλώ. Αχ, πού πάω, ξέχασα την τσάντα μου και όχι τίποτα άλλο, την έχω για γούρι. Θα την πάρω αύριο οπωσδήποτε μαζί μου στον οντισιόν. Γούρι? Δεσποινής Παραγιώτα, αυτή την τσάντα τη χρειάζομαι φυγόντως. Καλέ τρελαθήκατε κύριε Σεντροτέξε. Σας παρακαλώ, Δεσποινής, δεν θα σας την κλέψω. Θα την δανειστώ για λίγο. Τι να πει τώρα κανείς για το τσαντί της Αλληνής? Πάψε, Γκαρσόνα. Γκαρσόνα εδώ. Πάρ' την κολότσαντα. Α, ο κύριος καθηγητής. Α, η Δεσποινής Σαχλοκόδων. Καλώ τον κύριο καθηγητή. Κακό στη Δεσποινίδα Φιώνα που είναι τόσο σοβαρή κοπέλα, ούτως ώστε να ξεχνάει τον στιθό δεσμό τη δεξιά και αριστερά. Πάλι με βρίζετε, έφευγα. Ναι, άντε, μην το καθυστερούμε. Γουστά. Κύριε Βυζαντινό, τέτοια διψάμε για μάθηση, θα μα ποτίσετε. Εσεί Δεσποινή, δεν έχετε αυτόματο πότισμα τόσα χρόνια γλάστρα. Αποκλείεται. Κάτι σε ρίδου. Μα σα τσίχλε εντό τη τάξεω. Πέτα τη τσίχλα, παιδί μου. Όχι, κάρα σαρίδου. Πέκει καρά είναι το καλλιτεχνικό μου. Εδώ στη Στάξιος δεν έχουμε καλλιτεχνικά, Δεσποινής. Και εγώ και οι συμμαθητές σας θα σας αποκαλούμε Παναγιώτα Καραχισαρίδου. Κύριε καθηγητά, μπορούμε να μελετήσουμε σήμερα το κομμάτι εκείνο που λέει «Ο τάφε μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου, στην αιώνια γη, κελί μου αιώνιο, έρχομαι να βρω τους δικούς μου νεκρούς που μέγα πλήθος η Περσεφόνη». Φίλεψε. Καραχισαρίδου, κάτσε κάτω. Μη σκοτώνει την Αντιγόνη πρώτη ώρα τη. Θα τη σκοτώσει ο κρέατος όταν έρθει η στιγμή. Κύριε καθηγητά, πότε επιτέλους θα μελετήσουμε εκείνο που λέει «Ο τάφε μου, κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου, στη γη βαθιά και αιώνιο κελί μου»? Κάθισε κάτω, Καραχισαρίδου. Σώνα δου, δεν εξυμνείτε τον ύψιστο που σας δόθηκε η ευκαιρία να δολοφονήσετε ένα από τους μεγαλύτερους ρόλους του παγκοσμίου ρεπερτορίου. Παραβλέπω το δολοφονήσετε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κι εσείς βρίσκετε το ρόλο της Παραμάνας σπουδαίο. Προφτάσετε όμως μέχρι την παράσταση να πάρετε 40 κιλά, γιατί η Παραμάνα πρέπει να είναι τόφαλος. Τι είναι αυτές οι ξεήγκλωτες μηνυφορούσες? Διαλέγω κορίτσια για να κάνω τις φίλες της Ιουλιέτας. Το ποπάκι. Θα ρίξει ο Θεός φωτιά και θα σε κάψει, σάτυρε, που υπόσχεσαι ρόλους σε αυτά τα λιθοβολημένα κοράσια για να έρωτα τροπής μαζί τους. Όχι, γιατί το βλέπω και εμπορικά το θέμα, Κωνσταντίνε.
Ποια, παιδάκι μου, ποια σου θυμίζει? Ποια πρέπει να μου θυμίζει, δηλαδή? Δεν είναι η ρούλα φτιστή σε μικρότερη ηλικία? Ότι θα έπρεπε να ξέρω κάποια ρούλα και θα έπρεπε να ξέρω και τη φτιστή της. Κατάπτυστε! Η κορομιλάβρε, αν είδε. Και τώρα κοίταξε εσύ πώς εγώ θα εμπλουτίσω την παράσταση. Όταν λοιπόν βγαίνει η Ιουλιέτα και είναι η πιο ωραία στο χορό, θα βγαίνει και η Αντριάννα και θα τη λέει: Μπράβο, είσαι καλύτερη! Και όταν μετά τα φτιάχνει με το Ρωμαίο, θα τη ξαναλέει: Μπράβο, έκανε τη τύχη σου! Οι ελέφαντες πότε θα βγαίνουν? Πριν ή μετά τους κλόουν? Ο Σαχλοκαζανόβας έχει κανονίσει να πάει διακοπές με όλο το χαρέμι διαδοχικός. Πρώτα θα πάει με την καρσόνα δ, μετά θα πάει με τον Σαχλοκόδωνα, μετά θα πάει με μια άλλη του κατηχητικού κλπ. Ladies that I haven't introduced myself, I'm Κωνσταντίνος Κατακουζινός. I'm sure that you visited the monastery. Not yet. Not yet? Not yet. Not yet? How dare you, sinners? What are you doing in that holy island? You are wasting your time flirting with Manthos and other Greek lovers. Does anybody of you sinners speak Greek? A little bit. Εγώ μιλάω λίγο. Εγώ μιλάω λίγο. Τότε κάτι θα καταλάβεις ίσως από το θείο λόγο. Και οι επτά άγγελοι, οι έχοντας τα επτά σάλπιγγας, ετοίμασαν εαυτούς στην ασαλπίσωση. Και ο πρώτος εσάλπισε και εγένα το χάλαζα και πήρ με μειγμένα ενέματι. Blood, you know. Μόλις προλίγου έφυγε ο ιατρός μαζί με τον Μάνθο και την Ατάλλα, την καρσόνα θεατρίνα και... Τη Ελένη ψυχοραγεί. Ποια Ελένη, κύριε καθηγητά? Συμβαίνει κάτι κακό σε κάποια γνωστή σας? Μάλιστα συμβαίνει. Αλλά δεν θα δώσω αναφορά σε μία σουρλουλού. Δεν σας επιτρέπω, δεν είμαι σουρλουλού. Είμαι η νηστή του Μάνθου. Α, είστε και κουτί σουρλουλού. Μετανοείτε αμαρτωλή. Γιατί εκεί που είστε βυθισμένοι στα Σιδωνάς θα ρίξει ο Θεός μία τακαμούρη και θα βρεθείτε εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναπαύσεως. Τι έγινε, Κωνσταντίνε? Ανέστη το τέρας που το μυαλό σου είναι μόνο στα συνουσίας. Δεσποινής. Δηλαδή, δεσποινής, εσείς δεν είστε δεσποινής από 11 ετών. Άντε, μαζεύτε τα και φύγετε, παρακαλώ. Μάθω! Θα το επιτρέψεις να με διώξει? Τι να κάνω, τα βγάζεις πέρα με τον Κωνσταντίνο τώρα? Όχι, δεν τα βγάζεις πέρα. Άντε, μη χάνουμε χρόνο. Γονάτισε, θα γονατίσω κι εγώ. Ας γονατίσει κι σουλουλού. Να μετρήσουμε 150 κομποσχήνια για την Ελένη. Έφτασε το κομποσχήνι στο χτένι. Έλα. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Από εσάς. Περάστε στο γραφείο μου. Λοιπόν, καρσόνα δι. Σας παρακαλώ, δεσποινής. Δεν είμαι ο κουβαρντάς για να μου κάνετε οντισιόν στην Ηλέκτρα. Κουβαρντά το λένε και αυτή τη στιγμή δεν κάνω οντισιόν. Για την Ελένη πίκρο θρηνοδόκιματος το θοδέρνομαι. Και όταν σας πω τα μαντάτα, θα τραβάτε κι εσείς τα βυζιά σας. Σας παρακαλώ, δεσποινής. Ποιο κόσμια. Σε πρόβλημα. Έφυγε η φυσιοθεραπεύτρια. Έφυγε, αλλά ήρθε ο Κωνσταντίνος. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Πάντως όχι ότι κάνετε εσείς κλεισμένοι στα σκρεβατοκάμαρας. Αλλά πατέρα, δεν έχετε να σας κουρέψει γουλή να συνέλθετε? Πάντα πικρόφολος. Ειδικά τώρα που έχασε το φως του. Παροδικό είναι, αγόρι μου, θα σου περάσει. Άλλωστε εσύ έχεις συνηθίσει, τα περνάς αυτά. Μα τώρα σοβαρά, δεν βλέπετε, κύριε καθηγητά? Τη μαύρη μου την τύφλα, δεσποινής. Περίεργον, εσείς βγάζετε τα μάτια σας, εγώ τυφλώθηκα. Υλικό. Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Ναι, δύο λεπτά. Δεν ξέρω πού πατώ και πού βρίσκομαι. Έλα. Δεν έχω τα ματάκια μου. Πού να πιαστώ, δεν ξέρω. Σκύλες της λύσας, φυγείτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε. Πάλι την αμολύσανε αυτή. Και πώς συμβαίνει κάθε φορά να την αμολάνε η ιστηρικία μου? Θα δώσετε ακρόαση, γκαρσόνεβου. Πάρτε την απόφαση. Δεν θα σας προσλάβουν ποτέ. Πρώτον, θα με προσλάβουνε, κακιασμένε βυζαντινό τέτοια. Και δεύτερον, δεν δίνω ακρόαση. Απλά έλεγα στην Ελένη πώς έκανε σήμερα. Έτσι! Πρρ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 
σκύλα, γαβ! Γιατί θα την παίρνω από πίσω όλα τα σκυλιά και γαβ! Άσε στο γλάρο του Τσέχοφ, να σας παίξω λίγο. Όχι, όχι! Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, κύριε Βυζαντινοτέτιε. Η Ελένη όμως είναι η καλύτερη μου φίλη και θα είμαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ για να με παρηγορεί. Όχι! Όχι! Τα δε με εσύ! Είμαι πληγωμένη. Θέλω να θρυνήσω. Αγορείω με η δύσμηρη Ηλέκτρα! Ελένη! Πάρ' την Ηλέκτρα πάνω στο δωμάτιό σου και θα της κάνω ηλεκτροσό! How do you do, my dear Joanna? Καλά, αυτή η ξανθόψηρα, αυτή η Αγγλίδα, η παλαδιάνα δεν μπορεί να γυρίσει τέλος πάντων στη γενέτειρά της. Έχει και εκεί άντρες! Ναι, αλλά όχι σπεσιαλίστες στον έρωτα όπως εγώ, Κωνσταντίνα. Joanna, would you mind making us some tea? Well, μάνθω. Τι μου είχαμε. Γιατί κορίτσι μου τη στάει, έλα χρυσό μου. Πήγαινε στην κουζίνα να φτιάξει ένα τσάι. Έλα, πήγαινε. Thank you very much.
Όχι ότι την αντιπαθώ ιδιαιτέρως. Μη σου πω ότι τη συμπαθώ περισσότερο από την Γκαρσόνα Βου, γιατί είναι και οι δύο ανόητοι παρτανέ, αλλά η Γκαρσόνα Βου έχει το επιπλέον μειονέκτημα ότι είναι φίλη της Γκαρσόνας Α. Γιατί άρχισε να ανοίξει Μάρθο, με ποια είσαι? Α, μάλιστα, με τη Δεσποινίδα Παρδαλίλα. Α, κάνετε και λογοπαίγνια τώρα, κύριε καθηγητά. Ο καθένας πει την ειδικότητά του, Δεσποινής. Άλλοι ειδικεύονται στα λογοπαίγνια, άλλοι ειδικεύονται στα ερωτοπαίγνια. Μα για να σας δω έτσι που είστε δίπλα-δίπλα. Πράγματι, είστε ο πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Δηλαδή, αν το έχεις δίκιο που θέλεις να παντρευτείς το συντομότερο δυνατόν η Δεσποινίδα Λίλα. Τι πράγμα! Εσύ το έχει πει. Εμένα πάντως μου το έχει εκμυστηρευτεί. Μαθούλη μου, αγάπη μου. Τι κάνεις, κύριε Κωνσταντίνη, μας φωτογραφίζεις? Να τη θαυμάζουν οι φίλες της Γκαρσόνας όταν έρχονται να μας επισκεφθούν. Το καημένο τον κύριο καθηγητή. Παρότι με έλεγε σαχλοκόδωνα και ήταν και στριμμένο άντερο γενικά, τώρα που μου είπες τα δυσάρεστα, πραγματικά σφίχτηκε η καρδιά μου. Μην δίνει σημασία. Κάλα σπασιέ, χρονιά ρεσβένες δεν θα περάσει, θα φύγει, θα βαρεθείτε. Καλά, πιάσαν τόπο οι προσευχές μου, δεν το πιστεύω. Α, Κωνσταντίνη μου, είναι φοβερό. Καλύψε με. Τι Μάρθα, είσαι με τα καλά σου? Και τι είναι αυτά τα μακιαμάκια, μακιαμάκια, τα φυλάκια στα λεμάκια? Σαλιάρι. Α, ο Σαλιάρης και η Σαχλιάρα. Επανήλθατε, Δεσποινή Σαχλοκόδων. Κακός, διότι δεν μας είχατε λείψει ουδόλως. Κύριε καθηγητά, όχι μόνο γίνεται καλά, αλλά ξαναβρήκατε και τον παλιό κακό σας σε αυτό. Έλα, Χριστός και Παναγία. Γίνατε καλά η μία, έγινε καλά ο άλλος. Γιατί, τι είχα δηλαδή? Ο Μάνθος μου είπε για το εγκεφαλικό και σας πληροφορώ ότι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Το ποιο? Το ποιο στο εγκεφαλικό? Ναι. Το εγκεφαλικό. Το πέρασε το εγκεφαλικό μου και δυστυχώς μου άφησε και κουσούρι. Φεύγει όλη η δεξιά μου πλευρά. Τρομερό. Δεσποινή Σαχλοκόδων, πηγαίνετε στην κουζίνα μου, φτιάξετε ένα καφέ. Μάλιστα. Πώς τον πίνετε? Δεν θέλω καφέ, θέλω να πάτε στην κουζίνα. Φτιάξ' του ένα τσάι, αγάπη μου. Το τσάι κάνει καλό στο εγκεφαλικό. Αιτή και πέρδικες. Ελάβουγονται πια. Ευτυχώς δεν ζει η Παξινού για να ζηλέψει. Πάντως δεν κατάλαβε την απουσία σου, γιατί είναι απορροφημένη στην υψηλή τέχνη. Σκυλέσα! Τις λύσασα! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε! Που έχουν σύναξει οι κορές του Κάδμου! Να αποκαλείσει η αίρια την ανίερη! Για μένα λέει σίγουρα. Πιόνα μου, πώς έτσι και το κατάλαβες? Γιατί με κακολογείτε, κύριε καθηγητά? Εγώ σας έχω μεγάλη συμπάθεια. Γιατί κάθε φορά που έρχεστε, ο Μανθούλης μετά για να εκτονώσει τα νεύρα του, τα δίνει όλο στο κρεβάτι. Μα μόνο το κρεβάτι σας απασχολεί, Δεσποινής. Υπάρχουν και άλλα αξιόλογα έπιπλα. Το τραπέζι, Φερρυππίν. Μα αν το τύπησε ότι το κάναμε και στο τραπέζι. Έσχος! Αποχωρώ αμέσως από αυτόν τον οίκο της απολίας. Γιατί τι χάσαμε? Την ηθική σας χάσατε. Ένα σταρζάν που σας χρειάζεται. Να μου χαθείτε πια. Είδε, Σόδομα και Γόμορα. Αλλά λα τα χείλη των ασεβών. Και κύριε Φιώνα μου, μην τον προκαλείς, γιατί μετά τα ακούω όλα εγώ. Μα τα έχει χαμένα ο άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα γιατί με αποκαλεί ανήθικη, από τη στιγμή που ξέρει ότι με ραβωνιαστικιά σου. Τεράστιο ρεσιτάλ για όλους μου τους θαυμαστές. Να τες οι παπαριές. Γκαρσόνα Βου, έχετε υπόψη σας την παροιμία? Εδώ ο κόσμος καίγεται και το δε θα βομολογήσω χτενίζεται. Α, και ο Σαχλοκόδων εδώ. Δεσποινής Φιώνα, καλησπέρα σας και αντίο σας. Κύριε καθηγητά, ακόμα δεν ήρθατε και φεύγετε. Όχι, εσείς φεύγετε. Πού πάω? Ξέρω εγώ που πάτε, στο λαγύριστο πάτε. Εγώ πάντως θέλω να φύγετε για να μείνω μόνος μου το Μάρθο. Μάρθο, ακούστε μου μιλάει, βάλτε λίγο χέρι. Χέρι βάζει σε εσάς, Δεσποινής, και σε έτερες κουνιστές και λιχνιστές. Πού θα πάμε? Μάρθο, γιατί νομίζεις ότι επισκέφθηκε την οικία σου Λίαν πρωί για να απολαύσω την αφόρητη ανοησία σου ή για να μπανίσω, παρντών, την Γκαρσόνα Βου ημίγυμνο? Όχι, ήρθες για κάτι πολύ πιο λογικό. Έχεις εσύ εδώ? Εσύ τι δουλειά έχεις εδώ? Και μάλιστα ντυμένη για δεξίωση να το υπώ, για πεζοδρόμιο να το υπώ, πάντως για νοσοκομείο δεν θα το υπώ. Το τι φοράει μία στάρ, κύριε Βυζετνοτέτια, είναι δικό της θέμα. Τι, ο Κωνσταντίνος είναι πολύ άσχημα. Και μάλιστα λίγο πριν έρθεις μου έλεγε ότι ένα μόνο φοβάται. Μη φύγει από αυτόν τον κόσμο, χωρίς να αξιωθεί να σε δει να πέσει τραγωδία στην επίδαυρο. Κατάλαβες, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε μου? Δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι πολύ άρρωστος. Κύριε Βυζετνοτέτια, θα γίνετε καλά, αλλά και σε περίπτωση που δεν γίνετε, εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή θα σας αφιερώσω τον αγαπημένο μου μονόλογο από τις Βάκχες του Ευρυπίδη, Σκύλες της Λύσας. Σκύλες της Λύσας! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε! Που έχουν σύναξει οι κόρες του Κάδμου! Βοήθεια! Αχ, μοναδική μου αγάπη. Μια ώρα έκανα να παρκάρω, να δω τι άλλο θα μου συμβεί σήμερα. Είναι εδώ ο Κωνσταντίνος. Αχ, μου συνέβη. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Εσείς τι κάνετε για τον πλησίον σας, Δεσποινής? Και δεν εννοώ τα έσχη που κάνετε με τον Μάρθο. Σκεφτήκατε ποτέ να συμμετάσχετε σε έναν έρανο, σε μια εκστρατεία στήριξης των απόρων? Σας πληροφορώ ότι εμένα που με βλέπετε δεν είμαι καμία ανέστητη. Έστειλα πέρυσι 2 κούτες με ρούχα στη Σερβία. Και όχι παλιά-παλιά.
Ένα σετ βρακάκι, σουτιέν και κομπινεζόν δεν το είχα φορέσει καθόλου. Τις ζαρτιέρες τις στείλατε? Όχι. Κακώς. Γιατί η καημένη Κοσοβάρα, της οποίας βομβαρδίστηκε το σπίτι, να μην έχει τον καταβλισμό, να βάλει και τις ασορτή ζαρτιέρες, να ζεσταθεί το κοκαλάκι της. Ντροπή σας! Τι ψυχή θα παραδώσετε! Πρώτα απ' όλα είστε γαϊδούρια και οι δυο σας που δεν με έχετε συστήσει τόσο ώρα στην κοπέλα. Πέγγι καρά, θα με γνωρίζετε βέβαια. Από πού να σας γνωρίζω? Από τη σερβιέτα. Τι λέτε, καρσόνα μου! Ο κόσμος λέει σε γνωρίζω παιδιόθεν. Σε γνωρίζω από μια φιλική συνάθρηση. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Αλλά σε γνωρίζω από σερβιέτα δεν λέγεται. Τι λες μωρέ ηλίθιε, για τη διαφήμιση λέει. Τη στεγνή και καθαρή. Τη φοράω. Και πετάω. Ο κύριος καθηγητής. Α, η Δεσποινή Σαχλοκόδων. Τι γυρεύετε εσείς εδώ, Δεσποινή, και μόνοι σας? Μα δεν είμαι μόνη. Σήκω βρε Μάρθο, το βρήκες αυτό που έχασες. Είναι Μάρθο. Δεν βλέπω να χαίρεσαι που με βλέπεις. Και βλέπω και την αιτία που δεν χαίρεσαι. Πως είστε Δεσποινής Παρδαλίλα. Δεν μου λέτε, κύριε καθηγητά, μας έχετε καλωδιώσει και μας παρακολουθείτε? Γιατί κάθε φορά που πάμε να συνευρεθούμε, την επίμαχο στιγμή χτυπάτε το κουδούνι. Ωραία ιδέα μου δώσατε, Δεσποινής Λίλα. Μέχρι τώρα σας διέκοπτα τυχαία. Από πότε είχατε να πάτε σινεμά, κύριε καθηγητά? Από τη φαντασία του Disney. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα έκτοτε. Γιατί ή τους δρόμους θα έπαιρνα, ή τη Δεσποινίδα Ματίνα να την πάω στην Αγράμπελη. Μα να μην βγάζω νόημα ποτέ από αυτά που λέει. Αλλά εσείς εξελιχθείτε. Αγάπη μου, τα καφεδάκια μας έτοιμα και το χαμομηλάκι του κυρίου Βυζαντινοτέτιου μας. Ωραία που λέτε, τουτσά, γκαρσόνα. Πάντως, θα μου επιτρέψετε, εγώ θα χρησιμοποιήσω δικό μου ποτηράκι, γιατί, όπα, σε αυτό το σπίτι καραδοκούν πολλά αφροδίσια. Να σου το είπα, στη συγκέντρωση της Έλλης θα εκτελέσω ρίτσο. Ευτυχώς που δεν ζει να δει αυτή την εκτέλεση. Θα με θαυμάσουν εκεί οι σύντροφοι, θα μου δώσουν σίγουρα να κάνουν ένα guest στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Και που ξέρεις, μπορεί μια μέρα να περάσω από λαϊκό δικαστήριο στο Σύνταγμα τον Bill Clinton. Γκαρσόνα μου, θα με πνίξεις με το χαμέμιλο. Θα είναι μαζεμένος κόσμος εκεί να γελάσουν λιγάκι. Καλά, πώς θα γελάσουν, αφού δεν θα παίξω κωμωδία. Καλά, απαγγείλτε εσείς και όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους. Παρακαλώ. Όχι, δεν είμαι ο Μάρθος. Μοιάζει η φωνή μου με πετινόμυαλου ερωτήλου που είναι στο μπάνιο. Είναι στο μπάνιο, είπαμε, κυρία μου. Να του πω ότι έρθετε στις 6. Ακούστε, είστε αυτή που μου είπε ότι θα έρθετε στις 6. Ναι, κοιτάξτε, έχω δυσάρεστα τα νέα για εσάς. Μου είπε να μην τον ξαναπάρετε, δεν θέλει να σας ξαναδεί και να μην τον ξαναενοχλήσετε ποτέ. Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Μάνθο, μοναδικό μου γαϊδούρι. Να και ένα πράγμα στο οποίο θα συμφωνήσουμε εμείς οι δύο, Δεσποινή Σαχλοκόδων. Είναι γαϊδούρι γιατί τόση ώρα δεν πάει να παίρνει τις βαλίτσες σου. Πήγαινε τις βαλίτσες σου. Είμαι που είμαι σε κατάσταση κρίσης, είναι και ο κύριος καθηγητής εδώ να την πάθω την κρίση πιο γρήγορα. Καλά, βρε παλιά άνθρωπε, Μάνθο, δεν τρέπεσαι που μου άφησες προχθές και έφυγες με τη θεία σου. Για θεία του? Την Παλαγιώτα κατά κόσμο Πέγγι ή την Παρδαλίλα, γιατί έχει πολλές θείες σου. Θα γίνω τρελή. Και όταν γίνεται η Φιώνα τρελή, τα σπάει όλα. Τι έκανε? Για το τασάκι. Παιδιά, είμαι έξαλλη! Με τον καταπληκτικό! Με το μάθο τον αρχιψεύταρο! Να σας πω κάτι πολύ σοβαρά! Τα πετά δεν παθαίνουν νευρικές κρίσεις! Έλα, μαλάκα! Αποδείχθηκε κάτι τέτοιο! Μάνθο! Ένα μόνο έχω να σου πω και μην τολμήσεις να με αμφισβητήσεις! Τα πετά δεν παθαίνουν νευρική κρίση! Δεν το πιστεύω, καρσόνα δου! Ήρθατε εδώ πέρα για να μας πείτε αλλοπρόσαλα περιπετών! Αυτά τα αλλοπρόσαλα, κύριε Βυζαντινό, τέτοια δεν τα λέω εγώ, αλλά ο κολλητός σας που προχτές με την πρόφαση ότι η κρεβατοκάμαρα θα καταρρεύσει δεν μ' άφησε να πω! Με πλαστικά αντικείμενα, διότι κινδυνεύουμε τα μάλα από τις τρελές που μπαίνουν εδώ μέσα και τα κάνουν όλα λαμπόγελο. Σκάσε ρε μαλάκα! Όχι, μίλα ρε μαλάκα! Δεν είναι αυτό το επίθετο που προαναφέρατε, αμφότερη! Α, είναι και η Δεσποινής Δολοφιώνα εδώ. Καινούριο είναι αυτό το Δολοφιώνα. Μάλιστα, γιατί είστε δολοφόνα των ηθών. Μόνο το σεξ σας απασχολεί. Κωνσταντίνε, φύγε, δεν είμαι μόνος. Όχι, να φύγει αυτή που σε κάνει να μην είσαι μόνος. Χριστέ μου, πώς τον ανέχομαι. Δεν πειράζει, εγώ φύγω. Εγώ φύγω δεν είναι ελληνικά. Πότε καταλήψατε το σχολείο Δεσποινής ακριβώς, στον υπηαγωγείο? Η κοπέλα είναι Ιταλίδα, ρε περίεργε. Α, συγχαρητήρια, Μάρθο. Βλέπω φροντίζεις για τις καλές μας σχέσεις με τις γείτονες χώρες. Δεσποινής, αντίο, χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είδαμε. Χαιρετίσματα στον Ταλέμα. Δεν πάω Ιταλία. Εγώ μένω εδώ από 5 άνοι στην Κρέτσα. Από 5 χρόνια με το ραβωνιαστικό μου. Α, έχετε και ερευνητικό. Συγχαρητήρια, Δεσποινής. Λαμπρό ήθος. Ταιριάζεται τα μάλα με το Μάρθο. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι τι θέλει αυτή η Ιταλίδα σπίτι σου. Δυνατόν να μην σε θέλει η κόμενά σου. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, κύριε Βυζαντινό, τέτοια. Έχετε κόμενα Ιταλίδα. Γιατί έχω Ελληνίδα. Είναι δυνατόν να έχω Ελληνίδα αφού έχω Ιταλίδα. Η κοπέλα μου. Και από εκεί η γκαρσόνα δου. Η αραβωνιαστιά μου που σου έλεγα Σιλβάνα. Αλλά Godzilla! Τι Godzilla λέει αυτή? Όχι, λέει ότι. Δηλαδή, αυτό το χαρτάκι που βρήκα στο πάτωμα
Είναι του κυρίου Βυζαντινοτέτιου. Αϊκιού, τσατζικιού. Θα πάμε με το αυτοκίνητό σου, Κάρο. Καλέ, ποιο αυτοκίνητο λέει αυτή. Συγγνώμη, η αραβωνιαστικιά σας, κύριε Βυζαντινοτέτια, δεν ξέρει ότι δεν οδηγείτε. Το ξέρει, αλλά το ξέχασε. Τι σοϊ σχέση είναι αυτή, κύριε Βυζαντινοτέτια. Ακούστε, Κασόνα, η σχέση μου με την... Σιλβάνα. Ευχαριστώ. Είναι πολύ πρόσφατη. Προχθές γνωριστήκαμε, χθες αγαπηθήκαμε. Σήμερα την έφερα να την γνωρίσω στον επιστήθιο φίλο μου. Αύριο θα πάω να την γνωρίσω στην επιστήθια εχθρά μου. Τι ώρα? Μάλιστα. 4:15. Δεν εννοώ αυτό. Το βλέπω να γίνεται. Γι' αυτό, Μάρθο, μην ξεχάσεις αύριο που θα έρθεις στο σπίτι να μου φέρεις και το συμβόλαιο του εκδότη. Που απαιτείς να καλύψω εγώ τις γυναικοδουλειές σου, τις οποίες πολλάκις έχω καλύψει. Μανθούλη μου. Δώσε μου τα κλειδιά του σπιτιού μου να δώσω μπάλα δουλεύτρα. Έλα ρε, Μάνθο, βγάλεις αντικλείδια από τα δικά σου. Το βλέπω ότι λίγαν συντόμως ο Μάρθος θα χάσει τα κλειδιά του, θα φέρει κλειδαρά και θα αλλάξει κλειδαριά. Στο μυαλό μου είσαι ρε γαμώτο. Μην του βάζετε τέτοιες ιδέες, κύριε Βυζαντινοτέτια μου. Σας ενοχλεί να έχω τα κλειδιά του σπιτιού του Μάνθου? Ή μήπως φοβόσαστε μην έρθω απρόσκλητη καμιά μέρα και σας πιάσω στα πράσα με μία από τις χιλιάδες γκόμενες που έρχεστε εδώ μέσα και ταραβερίζεστε? Πάνω από χίλιους οπωσδήποτε. Δεν θα σας οδηγήσει αυτή η ασύστολη σεξομανία σας. Ορίστε, τώρα κινδυνεύει η ζωή σας. Α, θα μιλήσω. Αυτό τι είναι? Τι είναι? Έλα, βρε Κωνσταντίνε, μάζεψε τώρα το σουτιέν σου. Θα με βγάλεις και τραβεστή τώρα! Το σουτιέν της γκόμενά σου, παιδί μου. Με πιάστηκε χθες το βράδυ εδώ πέρα που σου δάνεσαι το σπίτι. Γιατί δεν πήγατε στο Λονδίνο, κύριε Βυζαντινοτέτια, να αφήσετε και το μάθο μου ήσυχο? Πού θα πάει? Μία, δύο, τρεις, άντρας είναι. Θα παρασυρθεί και θα μ' απαντήσει. Είστε ανόητοι τα μάλα, γκαρσόνα βιού. Καλησπέριζω και εσένα και ποια είναι εδώ, κάποια θα είναι. Α, μάλιστα, η Δεσποινής Σαχλοκόδων. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, εκτός του ότι μας διακόπτετε πάντα. Από εδώ και στο εξής δεν θα σας διακόπτω συχνά, Δεσποινής, γιατί εγώ επισκέφτομαι την οικία του αρεγκέφαλου ερωτήλου, ο Σάκης η καρσόνα με καταπιέζει τα μάλα, αλλά τώρα που θα απομείνω μόνος... Περίεργα πράγματα. Τώρα, Δεσποινής, τι θέλετε? Πρώτη φορά εγκρίνω την παρέα σας με τον Μάρθο, δεν είστε ευχαριστημένοι? Όχι, έχω συνηθίσει να με αποπέρνετε και τώρα αποσυντονίστηκα. Τότε να σας αποπάρω να ξανασυντονιστείτε. Όχι μόνο θα σας αποπάρω, θα σας πάρω και με τις κλωτσιές έξω. Μάρθο! Περάστε έξω, σας παρακαλώ. Έξω, ανήθικο κόλλο. Μάρθο! Έξω, Κωνσταντίνε, τώρα τι κάνεις εκεί? Μάρθο! Δεν θα μας λείψετε καθόλου, παρακαλώ. Τουλάχιστον την τσάντα μου! Μάρθο! Θα σας στείλω την τσάντα με κούρια. Θα σου παρασταθώ. Κλάψε στον νόμο μου, ξεριζωμένο μου σπουργίτη. Τι λέει πάλι ο πιτινόμυαλος? Α, εδώ είστε, καρσόνα μου. Δεν θα πάτε να βοηθήσετε την καρσόνα που μαζεύει τα πράγματά της? Μαζεύει τα πράγματά της, καημένουλε. Και πού θα μείνει? Ποσός με ενδιαφέρει. Τούτη τη σιδερένια είναι αλυσίδα! Γιατί μυρολογάτε, καρσόνα μου? Δεν είμαι εγώ. Είμαι η νύφη από το ματωμένο γάμο του Λόρκα. Αυτός ο γάμος ήταν πάντα ματωμένος ή μάτος από τη στιγμή που αρχίσατε να παγγέλλετε? Καταρχήν, πώς τολμάτε να με προσβάλλετε μέσα στο ίδιο μου το σπίτι? Ποιο σπίτι σας, Δεσποινής? Από πότε είναι σπίτι σας η οικία του φίλου μου του Μάρθου? Από τότε που αποφασίσαμε να συζήσουμε. Ναι, αλλά δεν συζείτε μαζί του. Συζείτε δυστυχώς μαζί μου, διότι αυτός συνεχώς λείπει. Καλά, τι τρόπος είναι αυτός? Δεν το λυπάστε τον κακομοίρη που δουλεύει αδιάκοπα όλη μέρα στο εργοστάσιο και έχει και αυτό το αρρωστιάρικο το σόι? Πριν λίγο έφυγε να πάει στη θεία του τη Φιώνα που της είχε πέσει πίεση. Α, και πήγε ο Μάρθος με το πιεσόμετρο να τη σηκώσει. Να μην ξεχάσουμε να το ρωτήσουμε μετά αν σηκώθηκε. Και μετά το αγοράκι μου το γλυκό θα παίρναγε από τη θεία του τη Λίλα που την έχει πιάσει μέση της. Και θα της χάνει προφανώς φυσιοθεραπεία. Πάνω πόδι, κάτω πόδι. Τι νοσή είναι το πάνω-πάνω? Εν πάση περιπτώσει, Δεσποινής, εσείς τώρα δεν πρέπει να ετοιμαστείτε να πάτε στο ίνο πνευματοποδίων? Εγώ σήμερα, κύριε καθηγητά μου, έχω ρεπό και θα κάτσω εδώ πέρα να περάσω όλες μου τις επιτυχίες. Ποιες επιτυχίες, Δεσποινής? Τις επιτυχίες που θα κάνω στο μέλλον. Αν θέλετε, μπορείτε να καθίσετε μαζί μου να σας κάνω ένα ποτπουρί, ένα μικρό one woman show. Θα το ήθελα. Ένας θεός ξέρει πόσο θα ήθελα να απολαύσω αυτό το one woman show, αλλά έχω να διαβάσω πάρα πολύ, γιατί αύριο δίνω διάλεξη στο πανεπιστήμιο. Καλέ, κάντε τη δουλειά σας. Εγώ θα είμαι πολύ διακριτική. Δεν θα σας ενοχλήσω καθόλου. Σκυλές της Λίσας! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό! Ξαμοληθείτε! Έχουν σύραξει οι κόρες του κάτμου! Μην τη λύσεις! Θέλεις να ακούσεις βαδιάτικα τις σκύλες της Λίσας? Εγώ λέω πως την έχω δέσει και την έχω δημώσει να την βγάλουμε έξω στη βεράντα. Γιατί μου κανάει. Πολύ μου κανάει. Και να κλείσουμε και την παγωνόπορτα, μια χαρά θα κοιμηθούμε. Α, εσύ είσαι χοντρό έγκλημα! Δεν κρασόνα μου. Έπαθε μια λέει την πετούλα. Κεραστικά. Να πάρετε αντιβίωση. Κύριε καθηγητά, ξεχνάτε ότι είμαι ηθοποιός. Γιατί το θυμάται κανείς?